Λοιπόν, δεν μας βγήκε σήμερα να κάνουμε την καθιερωμένη μας συνέντευξη τύπου, το live μας, να σας τα πούνε τα παιδιά από εκεί, οι τέσσερις φιναλίστες μας, αλλά δεν θα σας αφήναμε έτσι. Το κάναμε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Εστάλησαν οι ερωτήσεις που θα γινόντουσαν και θα τις ακούσετε με τη μορφή ηχητικού, όπως μας τις είπανε οι παράγοντες των ομάδων. Έχουμε Νίκο Μπαλάσκα, έχουμε Τάσο Καμπόλη, έχουμε Κώστα Ρουμπέα, έχουμε Βασίλη Καράμπελα, έχουμε γενικότερα κόσμο. Μη φλιαρώ πολύ, γιατί και το Final Four είναι μπροστά. Τώρα σε δύο ρίτσες παίρνουμε θέση για να δούμε ποιες δύο ομάδες θα βρεθούν στο μεγάλο τελικό της Summer Evolution League. Μέχρι τότε όμως πάμε σιγά σιγά να δούμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των πρωταγωνιστών. Θα κάνουμε έναρξη με τον παίκτη των ODB All Dirty Basketball Κώστα Ρουμπέα, ο οποίος ήταν ναι μεν φιδωλός στις απαντήσεις του, αλλά ήταν to the point. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι: οι υπόλοιποι τρεις φιναλίστ έχουν βρεθεί από δύο και τρεις φορές ο καθένας στη διαδικασία του Final Four. Για σας είναι η πρώτη σας φορά, καθώς είστε καινούργια ομάδα. Σας αγχώνει το γεγονός ότι είστε λιγότερο έμπειροι στη διαδικασία σε σχέση με αυτούς ή σας δίνει αυτοπεποίθηση αυτό το ποσοστό και ότι υπερτερείτε? Το μόνο που μας αγχώνει παίζοντας μπάσκετ είναι να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Κάτι άλλο πέραν αυτού δεν κατάφερε ποτέ να μας αγχώσει. Και η ήττα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε δεν αγχωνόμαστε για το πότε και αν θα έρθει. Οι υπόλοιποι ίσως θα πρέπει να αγχώνονται. Να, αυτά θέλω, αυτά μου αρέσουν. Μπήκε ο Ρουμπέας δυναμικά. Πάμε στην επόμενη ερωτησούλα, η οποία είναι η εξής. Πού πιστεύετε, ODB, ότι έχετε προβάδισμα και πού ότι υστερείτε απέναντι στους brothers? Είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε εικόνα της αντίπαλης ομάδας. Εμείς κοιτάμε από την πλευρά μας, μπαίνοντας στο γήπεδο, να παίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να αξιοποιούμε τα μέγιστα κάθε μέλος της ομάδας και τα δυνατά του στοιχεία. Μπράβο παιδιά, μ' αρέσει που είστε πλήρως ενημερωμένοι. Ερώτηση νούμερο 3. Η διαδικασία των knockout αναμετρήσεων σας βγάζει ένα έξτρα πάθος ή σας αγχώνει και θα προτιμούσατε διπλά μάτς μέχρι τέλους? Έξτρα πάθος μας βγάζει φράση μέχρι τέλους. Και αυτό είναι που κρατάμε από την ερώτησή σας. Κανένα άγχος, καμία προτίμηση. Do or die. Τι να πω. Τώρα δεν ξέρω βέβαια πώς θα μεταφράζουν αυτοί το μέχρι τέλους. Είναι ανάλογα, τη σκοπιά. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε τις ερωτήσεις στους All Dirty Basketball με την εξής. Ο στόχος της ομάδας ήταν εξ αρχής στο Final Four ή στην πορεία καταλάβατε ότι μπορούμε να είμαστε εκεί και εγκαζώσατε τις μηχανές? Στόχος της ομάδας ήταν να έχουμε αδυνατήσει μέχρι τον Αύγουστο. Αλλά μετά από κάθε νίκη πηγαίναμε για σουβλάκια και μπύρες, οπότε όπως καταλαβαίνεις ο στόχος βγήκε τελείως εκτός. Και επειδή όπως καταλάβατε είναι αρκετά θρασής, είπαν να κάνουμε και το κατάλληλο closing, κάνοντας μια ερώτηση προς εμάς. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι την πλευρά μας. Έχετε έτοιμες και τις ερωτήσεις του τελικού? Και αφού έγινε το απαραίτητο trust talking από την πρώτη finalist, προχωράμε στον αντίπαλό της. Brothers United και ο Βασίλης ο Καράμπελας εκπροσωπεί την ομάδα σαν αρχηγός, πρόεδρος και τα συναφή. Η πρώτη ερώτηση που του τέθηκε ήταν η εξής. Τρίτο σερί Final Four που πάει η ομάδα στη Summer League. Τι πρέπει να γίνει φέτος για να κάνετε το βήμα παραπάνω και γιατί όχι να σηκώσετε και την κούπα? Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Η ομάδα κατάφερε φέτος να φτάσει στο τρίτο συνεχόμενο Final Four, που από μόνο του για μένα είναι μια επιτυχία που δείχνει τη διάρκεια και τη συνέχεια μιας ομάδας, που είναι σημαντικό γιατί όλες οι ομάδες βιώνουν απώλειες, προσθήκες ή ακόμα και πλήρη διάλυση κάθε χρόνο, και ότι έχουμε καταφέρει να παρουσιάζουμε ένα δυνατό σύνολο κάθε χρόνο είναι πολύ σημαντικό.
Οι στόχοι μας φέτος είναι να φτάσουμε μέχρι τέλους και να τελειώσουμε τη διαδρομή με επιτυχία. Έχουμε ελπίδες, πιστεύω, να το καταφέρουμε. Όλοι μας το πιστεύουμε και όλοι μας γι' αυτό θα παίξουμε. Τώρα το αν έρθει δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο με την επιτυχία, αλλά πιστεύουμε στους εαυτούς μας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συμβεί αυτό. Δυναμικά μπαίνουν εκεί, brothers. Προχωρώ. Το στυλ παιχνιδιού και η ηλικία των αντιπάλων σας φοβίζει ή θεωρείτε ότι είναι στα μέτρα σας και μπορείτε να τους αποκλείσετε? Γενικά με τα παιδιά είχαμε παίξει με αρκετούς από αυτούς όταν βρισκόντουσαν σε κάποια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποια ήταν και σε ποια κατηγορία ή υπό ποιες συνθήκες, και τους σεβόμαστε πάρα πολύ σαν αντιπάλους και σαν ανθρώπους. Ελπίζω το ίδιο και αυτοί. Οπότε γνωρίζουμε ποιες είναι οι αδυναμίες τους και ποια τα δυνατά τους σημεία. Γενικά η ομάδα έχει καταφέρει φέτος να προσαρμόζεται στους αντιπάλους και να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες τους, και πιστεύω ότι είναι ένα από τα δυνατά μας στοιχεία αυτό. Γενικά είναι σίγουρα κατά μέσο όρο πιο νέα ομάδα, αλλά πιο νέα ομάδα ήταν και η προηγούμενη ομάδα που παίξαμε, και φοβερά παιδιά, δεν ξέρω αν ακούει κάποιος αυτή τη συνέντευξη. Πραγματικά όλοι το λέγαμε στην ομάδα ότι πραγματικά ήταν εξαιρετικά παιδιά, και θα ήθελα έτσι να, άμα το ακούει κάποιος, να τους πω μπράβο τους, ήταν και πολύ καλοί άνθρωποι και το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Και μας πίεσαν πολύ με την ενέργειά τους και με την νιώτη τους, αλλά καταφέραμε και εντάξει, δείξαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον ικανοποιητικά. Όταν ακούμε τόσες φιλοφρονήσεις και τα συναφή, ελπίζουμε να μην γίνει διαφορετικό, να μην γίνουν διαφορετικά πράγματα στο παρκέ. Μπράβο, Βασίλη μου, έτσι, για αυτό το θετικό mood που έστειλε στο αντίπολο στρατόπεδο. Συνεχίζω. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα μιας νοκάουτ αναμέτρησης σε σχέση με τα διπλά μάτς που δώσατε μέχρι και τώρα? Πολύ καλή ερώτηση. Πιστεύω ότι τεράστια διαφορά δεν υπάρχει. Άμα δούμε και στους περισσότερους αγώνες, οι ομάδες που περάσανε συνήθως περάσανε με 2 νίκες, 1 νίκη και 1 ισοπαλία. Νομίζω ήταν πολύ σπάνιο τα μάτς τα οποία κρίθηκαν στη διαφορά πόντων ή να δεις μια πλήρη ανατροπή στο δεύτερο αγώνα από την εικόνα που είχε ο πρώτος. Πιστεύω ότι σίγουρα είναι καλύτερο το νοκάουτ, και ψυχολογικά, γιατί αυτό που εμείς συναντήσαμε τουλάχιστον στην ομάδα ήταν ότι άπαξ και κερδίζαμε το πρώτο αγώνα, στο δεύτερο λίγο χαλάρωνες, έπαιζες με τη διαφορά, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ψυχολογικά να πιεστείς πολύ στον δεύτερο αγώνα. Συν ότι η αντίπαλη ομάδα, επειδή έπαιζε στην πλάτη με αρνητικό αποτέλεσμα, έπαιζε, ας πούμε, πιο άγρια σε εισαγωγικά, και εντάξει, κατέληγε το παιχνίδι να γίνεται το δεύτερο μάτς αρκετά βίαιο. Τώρα το νοκάουτ, εντάξει, έχει το μειονέκτημα σίγουρο ότι, εντάξει, αν κάποιος βρεθεί σε κάποια τρομερή μέρα, εντάξει, δεν μπορείς να ανατρέψεις και η διαφορά να φανεί μεγαλύτερη από αυτή που είναι στην πραγματικότητα, αλλά
Το ίδιο μπορεί να συμβεί όμως και με σένα. Οπότε εντάξει, δεν είναι κάτι που πρέπει να κλεγόμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε εμείς από αυτή τη μεριά και όχι από την απέναντι. Σε ευχαριστώ για τα εύσημα, Βασίλη μου. Και θα ολοκληρώσουμε και από τους Brothers United με την τέταρτη και τελευταία ερώτηση, η οποία λέει: ποιο είναι το γενικότερο mood που επικρατεί στο στρατόπεδο των Brothers και τι συζητήσεις γίνονται στις ομαδικές σας? Γενικά είμαστε συγκρατημένοι σαν ομάδα και αυτό έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Παλιά ήμασταν πηγαίναμε έτσι πιο πορωμένοι και χαραμίζαμε ίσως και ένα κομμάτι της ενέργειάς μας πάνω σε αυτή την πόρωση. Τώρα εντάξει, δεν βαφόμαστε με εμπογιές έτσι, χορεύοντας γύρω από μια φωτιά και σκοτώνοντας ένα κοτόπουλο σαν θυσία πριν το μάτς, αλλά γενικά ο καθένας είναι συγκεντρωμένος και έχει τις δουλειές του, έχει τα δικά του που αντιμετωπίζει και επαγγελματικά και οικογενειακά, οπότε δεν έχει κάτι να σου πει κάποιος για να σε ψυχώσει. Όλοι είμαστε σε μια ηλικία που τουλάχιστον αν δεν ξέρουμε προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που είναι καλύτερο για μας. Οι συζητήσεις μας είναι λιτές και περιεκτικές, είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο και εντάξει, χαλαρά ό,τι και να συμβεί, πάλι εδώ είμαστε, δεν θα γίνει κάτι συγκλονιστικό. Πάμε και ελπίζουμε για το καλύτερο. Σατανιασμένοι μέχρι πρώτη μας οι Brothers United. Ωραία! Πολύ καλά μας τα είπε ο Βασίλης ο Καράμπελας. Μας έχει βάλει στο mood από όλες τις απόψεις. Και τώρα θα πάμε στο δεύτερο ζευγάρι της σημερινής μας βραδιάς, που είναι η Πρέσοφ με τα Γκραν Μανάρια. Θα ξεκινήσουμε με τα Γκραν Μανάρια και τον Τάσο τον Καμπόλη, ο οποίος μας απάντησε στις εξής ερωτήσεις. Τάσο μου, και για εσάς και για την Πρέσοφ, γενικά το Summer πάει πολύ καλά, άσχετα αν στο τέλος δεν φοράμε το χρυσό μετάλλιο, δεν ανεβαίνουμε στο βάθρο το πρώτο και τα σχετικά. Ποιες συνθήκες έχουν αλλάξει για εσάς και πιστεύετε ότι μπορείτε να πάτε τελικό και να πάρετε τελικά και τον τίτλο? Οι συνθήκες που έχουν αλλάξει σίγουρα σε εμάς έχουν να κάνουν καταρχήν με το σύνολο το οποίο είναι να κατέβει τώρα σε, σε αυτό το Final Four, στη τελική φάση του καλοκαιρινού τουρνουά. Στο προηγούμενο τελικό η ομάδα μας είχε κατέβει με ένα roster με πάρα πολλές απουσίες, πράγμα που ούτε σήμερα θα συμβεί, ούτε σε μια πιθανή πρόκριση σε τελικό θα έχουμε όλες αυτές τις απουσίες. Η μοναδική απώλεια που έχουμε, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ο Ισίδωρος. Σε αντίθεση με το τελικό του Summer πρόκριση, όπου είχαμε τουλάχιστον 4 με 5 απουσίες βασικών παιχτών του roster. Από εκεί πέρα μια άλλη συνθήκη είναι η εμπειρία. Τόσο εμείς όσο και τα παιδιά έχουμε ξαναβρεθεί σε ανάλογες καταστάσεις και θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους παιχνίδια. Βέβαια, όποιος το διαχειριστεί καλύτερα και είναι σε καλύτερη μέρα, αυτός θα καταφέρει στο τέλος να πάρει για την πρόκριση ή και στο τέλος το τίτλο. Από εκεί και πέρα τα θεωρώ τα παιχνίδια αυτά παιχνίδια μέρας και όχι παιχνίδια τόσο σταθερών συνθήκων που θα δούμε μέσα σε μια χρονιά από μια ομάδα. Το έχει επηρεάσει το στρατόπεδο των Μαναριών οι απουσίες, να τα λέμε. Μας το ξεκαθάρισε ο coach, Παύλα Παίκτης. Και θα προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το scouting που έχετε κάνει
και πού εστιάζετε είτε θετικά είτε αρνητικά σε σχέση με τον αντίπαλό σας. Εκτός το ότι τα παιδιά τα γνωρίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί στο προηγούμενο πρωτάθλημα της Evolution που συμμετείχαμε κι εμείς ήταν και τα παιδιά και η ομάδα τους στο δεύτερο γύρο ειδικά ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εικόνα που έχει και τώρα, αν εξαιρέσουμε ένα-δυο παιδιά, κομβικά βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος του roster ήταν σχετικά το ίδιο. Ωστόσο έχουμε κάνει το scouting. Στο αμυντικό κομμάτι σίγουρα ο παίχτης που πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε είναι ξεκάθαρα ο Κοροπούλης. Περνάνε πολλές μπάλες από τα χέρια του, παίρνει πολλές αποφάσεις. Εκείνος ορίζει το πώς θα κινηθεί και τι θα γίνει στην επίθεση. Ακόμα και όταν δεν πάρει την μπάλα, μπορεί να καθοδηγήσει την επίθεση μέσα από το γήπεδο. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους χώρους που θα δοθούν στο νομικό. Ωστόσο, εντάξει, είναι μια ομάδα που είναι, όταν μια ομάδα σκοράρει περίπου 80-85 πόντους μέσω όρο, όσο έχουν τα παιδιά, είναι ξεκάθαρο το ότι δεν είναι μία η απειλή. Χρειάζεται σίγουρα μία ομαδική αμυντική προσήλωση. Τώρα στο επιθετικό κομμάτι, σίγουρα πρέπει να τρέξουμε πολύ. Πρέπει να καθαρίσουμε το αμυντικό rebound, γιατί δεν πρέπει να δώσουμε και δεύτερες ευκαιρίες σε αυτή την επιθετικά ταλαντούχα ομάδα να τελειώσει φάσεις. Και ίσως θα πρέπει να εστιάσουμε και εμείς στο επιθετικό rebound, για να έχουμε πιθανότητες να σκοράρουμε παραπάνω. Σάρα, εννοείται ότι έχετε κάνει scouting. Έχω εικόνα τον Προκόπη του Παπευσταθείου με το ένα χέρι να δίνει δραμαμίνες, γιατί τώρα είναι και διακοπές πλέ και αυτά, και με το άλλο να κρατάει σημειώσεις από τα προηγούμενα παιχνίδια της Πρέσοφ. Συνεχίζω. Τα παιδιά είναι καλαθομηχανές. Συγγνώμη, έπαθα κακό. Τα παιδιά είναι καλαθομηχανές. Εσάς, για να σας βάλουν καλάθια, πρέπει να ματώσουν. Ποιο από τα δύο υπερτερεί σε ένα νοκάουτ παιχνίδι? Κοίταξε τώρα να δεις. Θυμάμαι στο podcast που κάναμε παρέα μια ερώτηση που μας έκανες με τον Μπαμπάτσικο, που μας έλεγες επίθεση ή άμυνα. Τι προτιμάμε? Και κοίτα να δεις πώς τα έφερε τώρα το... πώς τα έφερε τώρα το Σταύρο μας στην πορεία του Σάμερ. Λοιπόν, είναι γνωστό, το είπα και εκείνη την ημέρα, ότι μεταξύ τέλειας επίθεσης και τέλειας άμυνας, τέλεια επίθεση υπερτερεί. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε όμως ούτε με τέλειες επιθέσεις, ούτε με τέλειες άμυνες, για να μην παρεξηγηθώ. Οπότε, θα σου πω το ότι σε ένα νοκάουτ παιχνίδι είναι καθαρά θέμα ημέρας, θέμα ψυχολογίας και θέμα ποια ομάδα το θέλει πιο πολύ. Εμείς μέχρι να συναντήσουμε τους collectors είχαμε ένα αξιόλογο ποσοστό έξω από την περιφέρεια, έξω από τα 6.75. Στα παιχνίδια με τους collectors έχουμε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 11 στα 60, 11 στα 60 τρίποντα σε δύο παιχνίδια. Ενώ μέχρι τότε πηγαίναμε καλά. Μπορεί σε αυτό το παιχνίδι που έρχεται τώρα απόψε να τα βάλουμε τα σουτ. Οπότε δεν μπορώ να σου δώσω ακριβώς ποιος υπερτερεί σε ένα νοκάουτ παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να το θέλεις περισσότερο από τον αντίπαλο και πρέπει να βρεθείς, αν όχι σαν σύνολο, σίγουρα τα ατού σου της κάθε ομάδας σε καλή ημέρα. Εγώ θυμάμαι τι είχαμε πει, απλά τώρα επειδή σφίξαν τα λουριά ήθελα να δω αν θα επιμείνεις την αποψούλα σου. Και ολοκληρώνουμε με τα μαναράκια με την ερώτηση: στο σύνολο είστε ευχαριστημένοι με το ζευγάρωμα ή θεωρείτε τον εαυτό σας outsider?
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όταν φτάνεις στο Final Four, δεν είναι δυνατόν ο αντίπαλός σου να είναι μια, να το πω ευγενικά, όχι καλή ομάδα. Λοιπόν, όλες οι ομάδες που καταφέραν και φτάσανε στο Final Four είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλές ομάδες. Είναι εξαιρετικές. Έχουν η κάθε μία, άλλες έχουν κάποια κοινά, άλλες όχι. Έχουν όλες κάποια χαρακτηριστικά όμως κάθε ομάδας που τους ξεχωρίζουν κάποια πράγματα σε κάθε ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ την ομάδα μου outsider και δεν θεωρώ την ομάδα μου outsider για τον εξής λόγο. Η ομάδα μου, αν εξαιρέσουμε το σταύρωμα με τους λύκους στο πρώτο σταύρωμα που έγινε μετά τη φάση των ομίλων, ήταν ένας αρκετά βατός αντίπαλος, με όλο το σεβασμό στα παιδιά, η ομάδα μου κατάφερε και ανταποκρίθηκε και περάσαμε εύκολα. Ωστόσο τότε η ομάδα μου έχασε το καλύτερό της παίχτη και για την ακρίβεια έχασε το παίχτη που μπορεί να βάλει με την μεγαλύτερη συνέπεια από όλους την μπάλα στο καλάθι. Κάτι που στην ομάδα μου είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Ένα παίχτη με συνέπεια να σκοράρει και με πολλούς τρόπους. Παρ' όλα αυτά ανταποκρίθηκε, συνάντησε μπροστά της μια ομάδα με εξαιρετικούς περιφερειακούς, με έναν παίχτη που μας έρχεται από την ελίτ και έχει αποδείξει στο ανώτερο επίπεδο που βρίσκεται, κατάφερε και τον επεριόρισε, κατάφερε και προκρίθηκε έναντι σε αυτή την ομάδα, όντας καλύτερη, θα πω, σίγουρα στα σημεία και ίσως και αδικημένη σε κάποια φάση του πρώτου αγώνα τουλάχιστον, που άνοιξε και τη διαφορά. Γιατί θα μπορούσε κάποια μεγάλα σουτ που είχε βάλει τότε ο Ανδρέας να μην είχαν μπει και να το είχε καθαρίσει πολύ πιο εύκολα το παιχνίδι. Στη συνέχεια βρήκε μπροστά της μια ομάδα με δύο ψηλούς από το ανώτερο επίπεδο, πολύ καλούς παίχτες. Πάρα πολύ καλούς παίχτες και τα δύο τα παιδιά που είχαν οι collectors. Κατάφερε και κέρδισε το ένα το παιχνίδι πάρα πολύ σχετικά εύκολα και στο δεύτερο, παρότι είχαμε πολλές απουσίες και κομβικές, καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε και το παιχνίδι λήγει 60-60, ωστόσο ο Καραμάνος τον έβγαλε σε ευνηδιασμό και τον σταματάω εγώ με fair play. Δεν υπήρχε λόγος να σκοράρει. Έτσι, οπότε θα μπορούσαμε καλύτερα να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι. Και τώρα ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει και καλούς φιλούς και καλούς κοντούς. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά, μου το έχουν αποδείξει, το δικαιούνται, το αξίζουν να τους έχω εμπιστοσύνη και δεν θεωρώ ότι η ομάδα μου είναι outsider. Βέβαια, δηλαδή θα μου πεις, θεωρείς outsider την Πρεσόφ? Όχι. Θεωρώ ότι έχουμε 50-50 πιθανότητες. Αυτό θα σου πω εγώ. Και όπως είπα και πριν, όποιος βρεθεί σε καλύτερη μέρα και το θέλει πιο πολύ, αυτός θα καταφέρει στο τέλος να πάρει την πρόκληση. Καλά μου τα πες, τα σωστά μούτρα μου. Μου άξιζε. Παιδιά, εγώ θέλω να πω, πριν περάσω στον Νικόλα τον Παλάσκα, τον αγαπημένο μου τοξοβόλο, θέλω να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση από κοντά live σε μια συνέντευξη τύπου, γιατί είστε ένας καλύτερος από τον άλλον και θεωρώ ότι θα σπάγαμε τα κοντέρ. Δεν πειράζει όμως, θα αρκεστώ στο συγκεκριμένο μοντέλο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το Final Four μας με το τέταρτο finalist, την Πρέσοφ, όπου εκπροσωπείται φυσικά από το μεγάλο παράγοντα, Νίκο Παλάσκα. Νικόλα, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα γίνει επιτέλους το επόμενο βήμα ή ταβάνι είναι απλά η συμμετοχή σε Final Four? Είναι, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για να γίνει το επόμενο βήμα. Όπως είπες, είναι η τρίτη συμμετοχή σε Final Four. Η ομάδα θεωρώ ότι και σε σχέση με τις δύο προηγούμενες φορές είναι ακόμα πιο γεμάτη στις θέσεις, χωρίς να υποτιμώ τις προηγούμενες δύο ομάδες. Απλά θεωρώ ότι βήμα έχει χτιστεί μια ομάδα όπου πλέον είναι έτοιμη για να φτάσει μέχρι το τέλος. Βέβαια, εκεί πέρα δεν παίζει μόνο η ομάδα, παίζει και ο αντίπαλος και άλλα πράγματα που
και άλλες συγκυρίες παίζουν ρόλο. Αλλά όπως φανά που έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα και θεωρώ ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Και εννοώ ότι χρειάζεσαι και τύχη για να φτάσεις μέχρι το τέλος, αλλά επειδή λένε και ότι η τύχη ευνοεί τους δυνατούς και θεωρώ την ομάδα μας πάρα πολύ δυνατή, θεωρώ ότι αυτή τη φορά όλα θα είναι με το μέρος μας και θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Νικόλα, όταν παίζεις, σ' ακούνε μέχρι τη Λένορμαν. Τώρα φοβήθηκες μην ξυπνήσεις το μωρό. Τέλος πάντων, προσπαθήσαμε και το επεξεργαστήκαμε όσο γίνεται για να καταλαβαίνετε τι λέει, αλλά αυτό το υλικό έχουμε τώρα, με αυτό θα πορευτούμε. Προχωρώ στη δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματά σας σε σχέση με τον αντίπαλο και που έχετε σκοπό να τους χτυπήσετε? Καλή ερώτηση. Βέβαια, μην περιμένεις να αποκαλύψω όλα τα μυστικά της τακτικής μας. Αλλά εντάξει, πάει πάνω, θα ούτως ή άλλως ίσως είναι και λίγο φαϊνότερο τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία μεταξύ των δύο ομάδων. Σίγουρα το δυνατό μας σημείο σε σχέση με τον αντίπαλο είναι η επίθεση και οι πόντοι που εμείς συνηθίζουμε να βάζουμε. Έχουμε, αν θυμάμαι καλά, 20 παραπάνω μέσο όρο πόντους από τον αντίπαλο. Οπότε εμείς βάζουμε κατά μέσο όρο 80 πόντους σε κάθε παιχνίδι, ο αντίπαλος μας βάζει γύρω στους 60. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό, και αυτό προκύπτει από τι? Από την επιθετική ποικιλία που έχουμε και δεν περιμένουμε κάτι από ένα, από δύο ή ακόμα και από τρία άτομα. Όσον αφορά ένα από τα αδύνατα σημεία όμως φυσικά είναι η ενέργεια στο παιχνίδι. Τα παιδιά βγάζουν πάρα πολύ ενέργεια. Είναι μια πολύ καλή αμυντικογενής ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να κλέψει και να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, να επωφεληθεί από τα λάθη και να παίξει στο transition. Οπότε είναι ένα κομμάτι που αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Φυσικά στα rebound θα γίνει μεγάλη μάχη και τα παιδιά είναι πολύ δυνατά στα rebound και εμείς είμαστε με βάση τους αριθμούς. Οπότε αυτό επίσης είναι άλλο ένα κομμάτι σημαντικό. Σε αυτά τα δύο κυρίως θέματα, στο δικό μας πλεονέκτημα το επιθετικό παιχνίδι και στο πλεονέκτημα του αντιπάλου που είναι η ενέργεια που ξεκινάει από την άμυνά τους και βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτά τα δύο. Και αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι εμείς να παίξουμε το παιχνίδι μας για άλλη μια φορά όσον αφορά την επίθεση, αλλά φυσικά να ανεβάσουμε και τα επίπεδα ενέργειάς μας στην άμυνα, που έχουμε αποδείξει ότι όποτε έχουμε κληθεί να παίξουμε δυνατά και πίσω μπορούμε να το κάνουμε. Και έτσι θα καταφέρουμε να περιορίσουμε γενικά τα παιδιά και να περάσουμε εμείς στο τέλος. Έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Εντάξει Νίκο, δεν ήθελα τα plays και τα συστήματα και τα ακριβώς πώς θα παίξετε. Αυτό ένα τυράκι, ήθελα ένα τυράκι λίγο που θα εστιάσουμε. Με κάλυψες, τα υπόλοιπα θα δω στο γήπεδο, δεν έχω άγχος. Ερώτηση number 3. Ποιο είναι το mood που επικρατεί στην ομάδα και ποιες συζητήσεις γίνονται μεταξύ σας στην ομαδική? Εγώ έχω δει γενικά υψωμένες λωθιές. Τώρα εσύ τι θα μοιραστείς μαζί μας, εσύ το ξέρεις.
υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία στην ομάδα ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Καταλαβαίνουν και τα παιδιά ότι παίζουν πάρα πολύ καλά και πιστεύουν στις δυνάμεις τους και αυτό τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το ίδιο, την ίδια αυτοπεποίθηση αντλώ και εγώ και για αυτόν τον λόγο πλέον έχουμε αφήσει πίσω τις πρακτικές των άλλων καταξιωμένων Ελλήνων προπονητών που έχουν χρησιμοποιήσει τα παιδιά τους. Το δόγμα μάτς με το μάτς και πάμε και προχωράμε και τώρα τίποτα. Μόνο εργίνα τα μάν, οι γροθιές οι κομμένες την Πέμπτη. Αυτό επικράτησε πιο γάδα για τις ομάδες και τίποτα παραπάνω. Και σημείωση στο παραπάνω να σου πενθυμίσω ότι οι περισσότεροι είμαστε Ολυμπιακοί στην ομάδα για να καταλάβεις το επίπεδο της καζούρας που γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, πάμε να το πάρουμε. Αυτό υπάρχει τώρα, τίποτα άλλο. Και φυσικά κάτι τελευταίο, ότι επειδή πήγε τα πηγαδάκια της ομάδας, ο Κοροπούλης κάθε μέρα ρωτάει τον νομικό τι θα κάνει επιτέλους και αν θα συνεχίσει το ίδιο βιολί και να έχει αυτή την προοπτική πορεία στα σουτ από τότε που έκανε το ρεκόρ. Ο Κοροπούλης πιστεύει ότι έχει χτίσει το επόμενο κλειστό του μπασκετάκι. Αλλά ο νομικός ευελπιστεί ότι θα το βρει. Χάνω που χάνω από το ένα αυτή, με έχει σοπεδώσει ο Μπαλάσκα σήμερα. Λοιπόν, και θα ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις με την εξής. Πρόεδρε, τι τους έχεις υποσχεθεί για να κινητοποιηθούν περισσότερο και να σηκώσετε στον ουρανό το πολυπόθητο τρόπαιο? Άστα. Περιμένουν έξοδο. Βασικά την περιμένουν από την άνοδο στη Μάστερ από το χειμώνα και που φτάσαμε στο τελικό που δεν έγινε αυτό το τραπέζι λόγω όταν έπεσε έτσι ένας κορονοϊός στην ομάδα και από τότε μετά δεν έτυχε να ξανατοκανονίσουμε, οπότε τώρα καταλαβαίνεις ότι είναι διπλό το χρέος που έχω απέναντί τους. Άρα περιμένουν ένα καλό τραπέζι και μια καλή φιέστα σε νυχτερινό κέντρο κλαμπ, ό,τι είναι αυτό, όταν με το καλό σηκώσουμε την κούπα. Βασικά, από ό,τι καταλαβαίνω έχουν την απέτηση και να μην τη σηκώσουμε πάλι να βγούμε, οπότε κάπως έτσι θα πάει. Ρίξε σπανούκλα τώρα, πρόεδρε. Μην αγχώνεσαι, να την γλιτώσεις και δεύτερη φορά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ζευγάρια μας. Αυτοί είναι οι τέσσερις φιναλίστες μας. Θα τους ξαναπώ. Brother United, All Dirty Basketball, Press of Grand Manaria. Θα δώσουν σήμερα το βράδυ οι μεν στις 8.30, οι άλλοι στις 10 στο Μπασκετάκι Αρένα τη μάχη τους για να βρεθούν στο μεγάλο τελικό. Εγώ βλέπω γενικότερα ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δεν θα κάνω προβλέψεις σήμερα. Για τους δικούς μου λόγους. Στο τελικό, όποιοι βρεθούν, εκεί θα πω τι και πώς. Τώρα, σταυρώνω δάχτυλα. Δεν με βλέπετε εσείς, βλέπω μόνο ο γκουρού εδώ της διοργανώσεως Διάμαντης Καλιτσουνάκης. Να ευχηθώ πολύ πολύ καλά παιχνίδια. Τα καλύτερα που έχουμε δει μέχρι τώρα, να είναι ένα Final Four για γερά νεύρα, χωρίς όμως νεύρα, δεν θα το πιάσετε, και να δούμε τις καλύτερες ομάδες στο μεγάλο τελικό. Φιλιά πολλά, τα λέμε στα παρκέ.